συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Νοεμβρίου στην Παλαιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Απών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, ένας 37χρονος υπήκοος Ιράκ και ένας 17χρονος υπήκοος Συρίας, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες υπηκόους Ερυθρέας. Συγκεκριμένα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης στον 17χρονο, οδηγό γιο ταχύ αυτοκινήτου, πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς. Στον οικισμό Πόρτο Λάγος, ο 17χρονος ακινητοποίησε το όχημα και μαζί με τον 37χρονο συνοδηγό του επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί, χωρίς όμως να τα καταφέρουν, καθώς τον συνελήφθησαν άμεσα από τους αστυνομικούς. Σε έλεγχο που ακολούθησε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, διαπιστώθηκε ότι προωθούσαν με αυτό παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Απών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Το πρωί της ίδιας ημέρας συνελήφθησαν στην Καβάλα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας δύο ημεδαπές ηλικίας 33 και 32 ετών, κατηγορούμενες για πλαστογραφία πιστοποιητικών και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Ειδικότερα, το πρωί της 17ης Νοεμβρίου, η 32χρονη προσποιούμενη την 33χρονη μετέβη στο χώρο διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών στην Καβάλα. Εκεί επέδειξε την αστυνομική ταυτότητα και το δελτίο εκπαίδευσης υποψηφίου οδηγού της 33χρονης, προκειμένου να λάβει μέρος στις εξετάσεις αντί αυτής, πλην όμως έγινε αντιληπτή από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Καβάλας. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.